Σε λιγότερο από ένα λεπτό μπαίνουν οι υπογραφές και ακολούθως ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Ζάεφ θα πάνε και στην απέναντι πλευρά, στην πλευρά των Σκοπίων. Ευαγγελία, είσαι στον αέρα μέχρι να μπουν και οι υπογραφές. Έχουμε δει λοιπόν ότι έχει ανέβει ήδη στο βήμα ο κύριος Κοντζιάς, ο κύριος Δημητρόφ, και από λεπτό σε λεπτό θα ακολουθήσει η υπογραφή της συμφωνίας. Πρώτος αναμένεται να υπογράψει ο κύριος Κοντζιάς, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και στη συνέχεια ο κύριος Δημητρόφ. Φωνάζουν οι κάμερα μεν, φωτογράφει μισό λεπτό για να έχουν και το καλύτερο πλάνο, όπως καταλαβαίνετε, την καλύτερη λήψη, την καλύτερη φωτογραφία. Ταυτόχρονη υπογραφή από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών. Ταυτόχρονη λοιπόν υπογραφή. Υπέγραψαν και οι δύο και ανταλλάσσουν τώρα τα κείμενα και να βάλουν μία ακόμη υπογραφή όπως απαιτείται. Βλέπω τον κύριο Νίμη που τραβάει φωτογραφία από κάτω, τους δύο υπουργούς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι για τον ίδιο είναι μία προσωπική νίκη, με την έννοια ότι 24-25 χρόνια έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση και συνέπεσε, όπως ανέφεραν και οι δύο πρωθυπουργοί, όπως έκαμε και νωρίτερα, σήμερα που γράφει τη συμφωνία, σήμερα να είναι και τα γενέθλιά του και εκ του λόγου σήμερα να έχει ένα διπλό λόγο να γιορτάζει, να αισθάνεται χαρούμενος. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν ολοκληρωθεί υπογραφές από τους δύο υπουργούς εξωτερικών. Και βεβαίως το κρατήριο έχει συνεστρατεί. Βλέπουμε ένα θερμό εναγκαλισμό των δύο υπουργών εξωτερικών, παρουσία των πρωθυπουργών, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ζάεφ, που επίσης χειροκροτούν. Χειροκροτούν και οι υπουργοί εξωτερικών, όπως βλέπετε. Ο κύριος Κοντζιάς, θέλω να σου πω ότι από την ώρα που έφτασε στο χώρο, μέχρι και τώρα πραγματικά περισσεύει τα χαμόγελα. Βλέπω τώρα φάζει ο κύριος Ζάεφ και ανεβαίνει, έχει ανέβει ήδη στο βήμα ο κύριος Νίμης, ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ.